αριθμό 269, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Β' Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή κυρίου Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην παραγωγή του θρηλυκού ελληνικού αυτοκινήτου Πόνι. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Γουρίδης. Η πρώτη τελευταία. Παρακαλώ κύριε Παναγιώταρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βασική δικαιολογία των τελευταίων 5 ετών όπου εφαρμόζονται εθνοκτόνα μνημόνια είναι ότι εφαρμόζονται για το καλό μας, για την ανάπτυξη του τόπου, για νέες θέσεις εργασίας που θα έρθουν και διάφορα άλλα πολύ ωραία και γοητευτικά, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται επουδενή στην πραγματικότητα. Και αυτή η ανάπτυξη δεν έρχεται είτε για ακούσιους λόγους, για λόγους μορίας κάποιων επειδή δεν αντιλαμβάνονται ή δεν ξέρουν πως τι είναι ανάπτυξη, ή για εκούσιους λόγους, από σκοπιμότητα. Θέλουμε να πιστεύουμε, αν και κρατάμε και έχουμε πολλά ερωτηματικά, ότι η απίστευτη κολυσιεργία απέναντι σε μια ελληνική εταιρεία, την εταιρεία Namco, που κατασκεύαζε το αυτοκίνητο Pony, παρένθεση, δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση με την εταιρεία και δεν το κάνουμε για κανέναν απολύτως λόγο, όπως όμως πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν ενημερωθεί ότι θα βγει στην παραγωγή ξανά το Pony νούμερο 5ης γενιάς και δεν βγαίνει εδώ και χρόνια για διάφορους λόγους οι οποίοι μας φαντάζουν ως γραφική, ως προσχήματα, προσχηματική προκειμένου να μην τεθεί κυκλοφορία ένα ελληνικό αυτοκίνητο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τι συνεπάγεται? 400 θέσεις εργασίας Ελλήνων στη Βόρεια Ελλάδα, την πολύπαθη που μαστίζεται από την ενεργία όπως και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ενδεχομένως το ελληνικό δημόσιο, άλλες υπηρεσίες να προμηθευτούν όπως το παρελθόν ελληνικά αυτοκίνητα και όχι αυτοκίνητα συζύγων υπουργών όπου κατακλείστηκε η αγορά, ο στρατός, το λιμενικό, η αστυνομία, η πυροσβεστική, η ΔΕΗ, ο ΤΕ και άλλες υπηρεσίες, απλά και μόνο επειδή ήταν ο σύζυγος εν ενεργεία υπουργού της των τότε κυβερνήσεως. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται, για ποιους λόγους το αυτοκίνητο Pony δεν μπορεί να μπει στην παραγωγή και θα θέλαμε παρακαλώ τους πραγματικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώταρη. Κύριε Γουρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων πραγματικά επιδιώκει την ενίσχυση και τη στήριξη κάθε κατασκευαστικής εταιρείας οχημάτων, κάθε κατασκευαστή οχημάτων, για τον λόγο ότι δίνουν πραγματικά ελληνική προστιθέμενη αξία και σε εργασία αλλά και σε κίνηση κεφαλαίων. Για να αποδείξω αυτό που λέω, οφείλω να σας πω ότι μέσα στο 2015 ευρωπαϊκές εγκρίσεις για ρημουργούμενα δόθηκαν στις εταιρείες Ζιγούρης και ΣΥΑ ΕΒΕ, Νίκος Κιολεΐδης και ΣΥΑ, για εθνικής μικρής σειράς ρημουργούμενα έχει δοθεί στις εταιρείες Τουρλακόπουλος, Ζινόπουλος, Τζιβόπουλος, Βλάχος, Τσιχριτζής, Σταυρόπουλος, Γραμματικάς, Ταξιάρχου, Λιτσάκης, Σαβαΐδου Βαΐτσα, και για εθνική μικρή σειρά λεωφορεία έχει δοθεί στις εταιρείες Αφή Παπαδάκη και Νίκας ΑΕ. Τα χαρτιά θα σας τα καταθέσω. Επίσης μέσα στο 2015 δόθηκαν σε κατασκευαστές όπως ο Μάντος, ο Ήφαιστος, ο Καούσης, ο Ραγκούσης, ο Σφάντος, για ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα, καλαθοφόρα, καδοπλυντήρια, θρηματιστές. Άρα λοιπόν θα σας τα καταθέσω στα πρακτικά για να τα έχετε υπόψη σας. Σε όλες αυτές τις εταιρείες δώσαμε το δικαίωμα να κατασκευάσουν οχήματα ή παρελκόμενα οχημάτων. Πράγματι η εταιρεία Namco έκανε μια αίτηση ζητώντας να κυκλοφορήσει ξανά το θρηλυκό αυτοκίνητο το Pony. Και έχω οδηγήσει κι εγώ ένα από αυτά. Είχα στα νιάτα μου ένα κι εγώ Pony. Αγροτικό. Απαντήσαμε στην αίτησή του με το υπαριθμόν 18.778 κάθετος 659 έγγραφος στις 29 Τετάρτου του 2015
να προσκομίσει κάποια στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής ο Θωμάς Ευγενίδης της υπηρεσίας του Υπουργείου πήρε τηλέφωνο τον ίδιο τον κατασκευαστή, μεγάλης ηλικίας μεν, αλλά έξυπνο άνθρωπο, και του είπε: αν μου τα προσκομίσεις αυτά, μετά από 3 μέρες εγώ θα σου δώσω την άδεια. Δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί αυτά τα στοιχεία. Σας καταθέτω την απάντηση και δεν υπάρχει αντίστοιχα θεραπεία επ' αυτών των οποίων έχουμε ζητήσει. Για να ολοκληρωθεί η έγκριση ενός τύπου οχημάτους, κύριε Βουλευτά, θα πρέπει το όχημα να πληρεί τις απαιτήσεις του Euro 6V+. Και παράλληλα οι αλοπίνακες να είναι του κανονισμού R43 και πρέπει να υπηρετούν και κάποια άλλα στοιχεία τεχνικά. Επίσης, για να ελεγχθεί από τεχνικές μας υπηρεσίες κάποιο όχημα, θα πρέπει να έχει έγκριση τύπου που συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που η οδηγία 2007 κάθος το 46 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληρούνται. Τι λέει αυτή η οδηγία? Η οδηγία αυτή λέει ότι εθνική έγκριση δίνονται σε μικρές σειρές αυτοκινήτων και αυτό θα ισχύσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, γιατί από τον Νοέμβριο του 2016 μπορούμε να δώσουμε έγκριση για μικρή σειρά μέχρι 250 οχήματα. Όμως ευρωπαϊκή έγκριση δίνεται απεριόριστη. Εταιρείες που δίνουν εθνική έγκριση είναι η ΕΒΕΤΑΜ, και ευρωπαϊκή έγκριση μπορεί να δώσουν η ΔΕΚΡΑ, η γερμανική εταιρεία με το ιταλικό παρακλάδι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη, όπως και η TUV Αυστρίας. Παρόλα αυτά, παρόλο το ότι εμείς επιχειρήσαμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε την ΑΜΚΟ να ξαναβγάλει στην κυκλοφορία το πόνι, το θρηλυκό πόνι όπως λέτε εσείς, δεν επετεύθη, διότι οι ίδιοι οι κατασκευαστές δεν φέρανε αυτά τα οποία τους ζητήσαμε. Και θέλω να σας πω και δια του βήματος αυτού ότι πολλά από τα έγγραφα που ήταν σωστά και τα φέρανε έχει λήξει ήδη η ισχύ τους και θα πρέπει να τα ξαναυποβάλουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι πράγματι ας μας φέρουν τα έγγραφα και εγώ εγγυώμαι εδώ στη Βουλή ότι μέσα σε 3 μέρες, εφόσον έρθουν αυτές τα έγγραφα τα οποία ζητάμε και οι εγκρίσεις τις οποίες θέλουμε, εμείς θα το δώσουμε την άδεια να το κυκλοφορήσει. Δευτερολογείται, κύριε Παναγιώτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι δεν είστε και πολύ καιρό στην συγκεκριμένη θέση. Καιρό τώρα προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη. Από τις απαντήσεις που μας έχει δώσει το Υπουργείο σας και συναρμόδια Υπουργεία, αποδεικνύεται ότι η αλήθεια δεν είναι κάπως ακριβώς όπως μας την είπατε, όχι γιατί το κάνατε σκοπίμως. Μιλήσατε για τη ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και μας απαντάτε και μας λέτε: ορίστε από την υπηρεσία μας ως τεχνική υπηρεσία πιστοποίησης για ένα μέρος των οδηγιών για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου. Τα έγγραφα της ΕΒΕΤΑΜ που περιλαμβάνονται στο φάκελο που κατατέθηκε από την εταιρεία ΝΑΜΚΟ, δεύτερη εταιρεία ΝΑΜΚΟ, έχουν χορηγηθεί από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πριν από τον ορισμό της ως τεχνική υπηρεσία και δεν έχουν επικαιροποιηθεί με τη νέα της ιδιότητα. Άρα το λάθος δεν είναι της εταιρείας, της εν λόγω εταιρείας, της εταιρείας ΝΑΜΚΟ. Πιο κάτω διαβάζουμε ότι υπάρχει ένα κόλλημα, το είπατε κι εσείς, ότι από 1η Δεκάτου 2016 και να είναι όλα καλά, θα μπορεί να κατασκευάζει, να παράγει μόνο 250 αυτοκίνητα, οροφή. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε μέλη, είναι για καλό της πατρίδος μας ή όχι? Μια εθνική προσπάθεια για την κατασκευή ενός εθνικού αυτοκινήτου, που σημαίνει για αρχή 400 θέσεις και πλέον θέσεις εργασίας, παραγωγή 6.000 αυτοκινήτων, αυτό είναι ο σχεδιασμός της εταιρείας, από ό,τι έχουμε διαβάσει, όταν θα μπορέσει κάποια στιγμή να θέσει σε παραγωγή τα οχήματα? Και βλέπουμε ότι υπάρχει το κόλλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τότε ΟΚ, ήταν και η αιτία όπου έκλεισε το 1983, σταμάτησε την παραγωγή της το τότε θρηλυκό πόνι, για τον λόγο ότι λόγω της κατάργησης του προστατευτισμού, κάτι για το οποίο εμείς ομιλούμε συνεχώς, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η πατρίδα μας να
έχει ανάπτυξη, αν έχουμε προστατευτισμό ελληνικών προϊόντων και Ελλήνων εργαζομένων. Το 1983 σταμάτησε η παραγωγή του πόνι λόγω κατάργησης του προστατευτισμού από την είσοδο της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ. Θα ήθελα να αναφέρω, θα μου δώσετε 2 λεπτά, να καταλάβετε πώς θα πρέπει να λειτουργεί αυτό το κράτος. Τα οποιαδήποτε γραφειοκρατικά κολλήματα, γιατί μόνο περί γραφειοκρατικών κολλημάτων πρόκειται, το είπατε και εσείς εξάλλου, για να κλείσω ο φάκελος λείπουν 2-3 χαρτιά. Θα έπρεπε σύσσωμη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και όχι μόνο, να βοηθήσουν να κλείσει ο φάκελος, να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή και να πάτε όλοι μαζί περήφανοι στα εγγένεια αυτής της εταιρείας και να λέτε ότι εμείς πράξαμε αυτό το οποίο θα πρέπει να πράξει κάποιος προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη και εθνική παραγωγή. Κάτι που δυστυχώς για λόγους άγνοιας οι περισσότεροι, γιατί επαναλαμβάνω δεν ξέρουν οι περισσότεροι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο πώς γίνεται και πώς επέρχεται ανάπτυξη, δεν το κάνετε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι μας αναφέρατε κάποια παραδείγματα κάποιων εταιριών. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν κατασκευάζουν οχήματα, αλλά κατασκευάζουν παρελκόμενα. Και κάποια ασθενοφόρα ή άλλα βασίζονται σε οχήματα που δεν κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να σας έχει πονηρέψει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και διαβάζω, κλείνοντας, τι λέει. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, για 2 λεπτά, 1 λεπτό ακόμα, συγγνώμη. Το ελληνικό αυτοκίνητο πολλαπλών χρήσεων πόνι πρεσβεύει τη λογική απλότητα και την ελληνική κλασική ομορφιά. Φιλοσοφικά είμαστε κάθετα αντίθετοι στις πατάλες, επιδείξεις αλαζονίας, πυθικισμούς και μοδάτα lifestyles. Τα πόνι προσθέτουν μεγάλη αξία στα χρήματά σας πάνω από 30 χρόνια, ακόμα κυκλοφορούν και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε, η αχαλήνωτη του σπατάλη με μανδύα της δίθεν ανάπτυξης βύθισε τον κόσμο μας σε πρωτοφανή ανισότητα και απέραντη φτώχεια. Στα δίθεν fast track αντιπροτείνουμε fast back του Hellenism, προβάλλοντας την ανθρώπινη διάσταση. Τόπο στα νιάτα και άνοιγμα στους δημιουργικούς, κυρίως μικρομεσαίους, αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά εδώ στην πατρίδα μας. Που η τεχνολογία σήμερα μπορεί και πρέπει να τους κάνει ανταγωνιστικούς. Στη σημερινή κρίση, η απάντησή μας είναι αυτενέργεια με πρωταρχικό χτύπημα στην αδράνεια, ψυχολογική ανάταση, με έκρηξη πολιτισμική, αλλά παράλληλα με έντονη εξαγωγική παραγωγή. Αυτά τα λέει ο ηλικιωμένος κατά τ' άλλα ιδιοκτήτης εταιρείας Πέτρος Τζανέτος Κοντογούς, που δεν τον έχουμε γνωρίσει, αλλά τον θεωρούμε άξιο Έλληνα που παλεύει να παράξει στην πατρίδα μας. Θα πρέπει όλοι μαζί, εντός 3 ημερών, να τους βοηθήσετε να κλείσουν το φάκελο και να παλέψετε ώστε να μπει ένα ελληνικό όχημα σε παραγωγή, ώστε αύριο να πάρουν και οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο τέτοια αυτοκίνητα, γιατί σίγουρα στους διαγωνισμούς θα καταφέρει να επιτύχει, γιατί είναι άκρος ανταγωνιστικό, με όλα τα ωφελήματα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Σγουρίδη, έχετε το λόγο ξανά. Νομίζω ότι στην πρωτολογία μου ήμουν ξεκάθαρος. Ζητήσαμε από την ΑΜΚΟ να μας φέρει κάποια πιστοποιητικά που εγγυώνται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 κάποια παρελκόμενα του οχήματος. Αυτά τα πιστοποιητικά δεν έχουν συμπληρώσει το φάκελο. Να βοηθήσουμε την ΑΜΚΟ να τα συμπληρώσει. Αλλά όμως πρέπει να κινηθεί η ίδια η εταιρεία. Δεν μπορεί να κινηθεί το Υπουργείο για την εταιρεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν πράγματι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης επισκεφθεί με τις τεχνικές του υπηρεσίες το Υπουργείο και ζητήσει να τον βοηθήσουμε σε κάποια ζητήματα, να τον βοηθήσουμε. Αλλά όταν δεν υποβάλλει ή δεν επισκέπτεται και δεν υποβάλλει αυτά τα οποία του ζητάμε, πώς θα τον βοηθήσουμε? Έρχομαι τώρα στο θέμα του πώς πιστοποιείται. Βάσει αυτής της οδηγίας υπάρχουν οι εθνικές εγκρίσεις και οι ευρωπαϊκές εγκρίσεις. Οι εθνικές εγκρίσεις μπορούν να γίνουν και από την ΕΒΕΤΑΜ, αλλά μπορεί να γίνουν και από παρακλάδια ξένων πιστοποιητικών οίκων που υπάρχουν στη χώρα. Η ΕΒΕΤΑΜ μπορεί να πιστοποιήσει επίσης και να δώσει και ευρωπαϊκή έγκριση, εφόσον κάποιες ελέγχους τους οποίους δεν μπορεί να κάνει αυτή, αλλά τις κάνουν διότι δεν έχει τις τεχνικές, τα τεχνικά εκείνα στοιχεία ή τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα, τα εργαστήρια για να μπορεί να τα ελέγξει. Τα κάνουν άλλοι οίκοι. Μπορεί λοιπόν, εφόσον έρθουν στην ΕΒΕΤΑΜ όλα εκείνα τα στοιχεία που πιστοποιούν από ένα όχημα να είναι
ευρωπαϊκής έγκρισης, η ΕΒΕΤΑΜ μπορεί να δώσει ευρωπαϊκή έγκριση, οπότε μπορεί να παραχθούν και περισσότερο από 500 ή 250 μετά τον Νοέμβριο του 2016. Εν προκειμένου, γιατί βλέπω ότι συμφωνούμε και συμφωνούμε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κατασκευαστική δυνατότητα των Ελλήνων. Γιατί δίνει δουλειά στα παιδιά τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Εκείνο που σας λέω και θέλω να μείνει, μακάρι να έρθει η ΝΑΜΚΟ αύριο να την βοηθήσουμε για να μπορεί να βάλει σε παραγωγή το θρυλικό πόνι. Μπορεί κύριε Σγουρίδη και